Τι ωραία φράση μου είναι αυτή εδώ. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης του Μεσολογγίου, της Ιερής Πόλεως του Μεσολογγίου. Πόσο με συγκινεί κάθε φορά που έρχομαι και το διαβάζω. Νιώθω τον εαυτό μου και εγώ δημότη του Μεσολογγίου. Ναι, γιατί εδώ είναι για την καρδιά μου σπουδαίο. Ναι, τους αγαπάω, τους λατρεύω. Έχω διδαχτεί από όλα του τα δω. Και αυτός είναι εδώ ο τείχος της εξόδου. Μέσα από αυτόν τον τείχο ήταν φυλακισμένοι. Ναι, πολιορκημένοι. Πολιορκημένοι σωματικά, αλλά ποτέ αυτός ο λαός δεν μπόρεσε κανένας να τον υποτάξει ψυχικά. Γιατί ξέρουμε να ζούμε όμορφα, δυνατά, να φτιάχνουμε πολιτισμό. Εμείς ξέρουμε να πολεμάμε όταν χρειάζεται για να περασπιστούμε την πατρίδα μας, τα ιδανικά και τα όσια της φυλής μας. Ξέρουμε και να αποθνίσκουμε. Ναι, 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 γιατί έχουμε λεβεντιές μέσα μας, στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου. Απρίλιος του 1826. Πήραν την απόφαση της ηρωικής εξόδου και το αίμα αυτής της εξόδου που θυσιάστηκαν ξύπνησε την Ευρώπη ότι πρέπει να βοηθήσεις τη λευτεριά και ήρθαν όλοι οι φιλέλληνες και πάλεψαν μαζί μας και μπόρεσαν και έφτιαξαν μια ελεύθερη πατρίδα. Μια πατρίδα όμως που εμείς οι σύγχρονοι δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι την εκτιμάμε όσο θα έπρεπε. Άντε μωρέ, με την ιστορία μας μαζί να πορευτούμε. Με την ιστορία μας μαζί να γεμίσει η ψυχή και η καρδιά μας ομορφιές και να τις κουβαλήσουμε και στις επόμενες γενιές για να πάει η ιστορία στους αιώνες των αιώνων, ευλογημένη και από την Παναγιά, ευλογημένη και από το Θεό και αγαπημένη από όλους τους λαούς.